Η E3 τελείωσε και πλέον ο δρόμος μας οδηγεί στην Gamescom. Οι εταιρείες έχουν καταστρώσει τα σχέδιά τους για την αγορά της Ευρώπης και αναμένεται στο γερμανικό show να αποκαλύψουν τι μας ετοιμάζουν τόσο στην τωρινή όσο και στην επόμενη γενιά. Μέχρι τότε έχουμε να διανύσουμε έναν ήρεμο μήνα με ελάχιστους τίτλους να ξεχωρίζουν, ίσα ίσα για να μας κάνουν παρέα την περίοδο του καλοκαιριού. Το τελευταίο Mortal Kombat έρχεται στους υπολογιστές με τη συγκεκριμένη έκδοση να περιλαμβάνει όλο το υλικό που ήταν παλαιότερα διαθέσιμο για download στις κονσόλες. Το παιχνίδι προσφέρει 15 κλασικά Mortal Kombat skins και περιλαμβάνει τα Tag Team, Challenge Tower, το πλήρες Story Mode και το Online King of the Hill. Το νέο κεφάλαιο συνεχίζει από εκεί που τελείωσε το Mortal Kombat Armageddon, με το Shao Kahn να έχει εξουδετερώσει όλους τους ήρωες, η μόνη ελπίδα για τη σωτηρία του σύμπαντος καταλήγει στα αρχεία του Raiden, ο οποίος γυρίζει το χρόνο πίσω για να αλλάξει τη ροή των γεγονότων και να αποτρέψει την ολοκληρωτική καταστροφή. Η εξέλιξη αυτή δίνει την καλύτερη πάσα για την εξιστόρηση των τριών πρώτων τίτλων, προσθέτοντας και μια γεύση από το τετάρτο μέρος. Fight! Το Dynasty Warriors 8 είναι το νεότερο παιχνίδι της γνωστής σειράς που για άλλους είναι εξαιρετική και άλλοι θεωρούν πως δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ο τίτλος ακολουθεί τις ιστορίες των τριών βασιλείων της Κίνας, Wei, Wu και Sun Jin, καθώς και τις δράσεις ιστορικών προσώπων της εποχής που αγωνίζονται να αποκτήσουν τον έλεγχό τους. Το παιχνίδι περιλαμβάνει πάνω από 70 playable παλιούς αλλά και νέους χαρακτήρες που κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη σειρά, όπως είναι η Wu Jin και Li Dian από το βασίλειο των Wei. Θα υπάρχουν πάνω από 40 νέοι χώροι, όπως κατάφτες πεδιάδες, εγκαταλειμμένες εκτάσεις, απότομα φαράγγια, πελώριοι πύργοι, καθώς και πολλά πολλά ακόμη. This is going quite well. That was perfect. I'm faster than anybody. FireAxis, εταιρεία ανάπτυξης του Civilization 5, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο πακέτο επέκτασης για το τίτλο. Αυτό θα προσθέτει αρκετά στοιχεία όπως νέους πολιτισμούς, μονάδες και κτίρια, νέα wonders και game scenarios. Συγκεκριμένα, οι παίκτες που θα το προμηθευτούν θα συναντήσουν 9 νέους πολιτισμούς, 8 νέα θαύματα μεταξύ των οποίων και ο δικός μας Παρθενώνας, 2 νέα σενάρια με το ένα να αφορά τον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο και το άλλο να διαδραματίζεται στην Αφρική, καθώς και πολλά ακόμα χαρακτηριστικά που εμβαθύνουν επιπλέον τομείς όπως η διπλωματία, η αρχαιολογία και άλλα. Επιπλέον, το πακέτο περιλαμβάνει και επεκτείνει όλους τους μηχανισμούς που προσθέθηκαν με το πρώτο πακέτο επέκτασης, το Gods and Kings. A world where creativity is born from culture. Where culture is molded by ideology. Where ideology is shaped by great thinkers and leaders. The expansion of an empire lies in more than mere conquest. Great triumphs await those who travel far to seek them, but the rewards of such journeys yield more than just simple resources.
Το Shadowrun Returns, το RPG που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Kickstarter, γίνεται διαθέσιμο μέσω του Steam για υπολογιστές αυτό το μήνα, με την έκδοση για iPad και Android να είναι προγραμματισμένη για κάποια στιγμή αργότερα. Ο τίτλος είναι ένα cyberpunk fantasy tactical role-playing παιχνίδι που βασίζεται στο κλασικό επιτραπέζιο RPG Shadowrun. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με ένα τίτλο που σε gameplay θυμίζει το παλιό καλό XCOM Enemy Unknown, με τον παίχτη να μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα όταν έχει τη σειρά του και στη συνέχεια να περιμένει τον αντίπαλο. Η κάμερα είναι ισομετρικά τοποθετημένη, ωστόσο το παιχνίδι είναι περισσότερο 2D παρά 3D όσον αφορά στο σχεδιασμό του. As Mitch is navigating on the street here, one of the things I want to mention is that this entire environment and all the environments you're going to see today are all built inside our editor. That editor comes with the PC and Mac versions of the game so that you guys can become game masters of your own games, creating your own stories, building all of the environments, the characters. Trigger logic, cats and dogs living together, total anarchy. It's all in your hands. So Mitch is going up to the homeless guy here to check out what's going on. It looks like he's talking to a ganger here. Στο Pikmin 3 πρωταγωνιστεί για άλλη μια φορά ο Olimar, μαζί με τα εκατοντάδες μικρά πλασματάκια του. Μαζί του όμως φαίνει και ένα νέο είδος Pikmin που φέρει την ονομασία Rock Pikmin. Με αυτά, ο παίχτης θα έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τείχους και άλλα βαριά αντικείμενα, ενώ όλα τα Pikmin πλέον μπορούν να μεταφέρουν αντικείμενα και να δημιουργήσουν γέφυρες που βοηθούν στην πρόοδο του παιχνιδιού. Με τη βοήθεια του Wii Motion Plus, ο παίχτης θα σημαδεύει τους αντιπάλους και κουνώντας το Nunchuck, τα Pikmin θα επιτίθενται στο συγκεκριμένο στόχο. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει φυσικά αποκλειστικά για το Wii U.